υπάρχει έτσι μια ιδιαίτερη αγάπη και θαυμασμός τόσα χρόνια για το πρόσωπό του. Είναι ο Θοδωρής Μαραντίνης, είναι στην παρέα μας λοιπόν. Θοδωρή μου, γεια σου, καλό απόγευμα. Χαίρετε, χαίρετε, καλό απόγευμα σε όλους. Τι κάνεις? Καλά, καλά λέω, εσείς πώς είστε? Καλά, εμείς είμαστε καλά. Εσύ πες μας πώς πέρασες τη δική σου καραντίνα. Κοίταξε, στο σπίτι φυσικά. Δεν ήταν, εγώ να σου πω την αλήθεια, λίγο το ευχαριστήθηκα, ξεκουράστηκα, ηρέμησα. Βρήκα έτσι χρόνο και για τα παιδιά μου, βρήκα χρόνο και για μένα που το χρειαζόμουν. Οπότε δεν με ενόχλησε τόσο και θεωρώ ότι ήταν και αναζωογονητικό για μένα. Φαντάζομαι ότι το χρειαζόσουν έτσι με τρελό πρόγραμμα, τρελούς ρυθμούς. Η αλήθεια ότι ναι, τα τελευταία 25 χρόνια είχα να κάτσω αρκετό καιρό. Μου έκατσε καλά τώρα. Πώς ήταν και με τα παιδιά και γενικότερα ποιες ήταν οι δραστηριότητες που κάνατε μέσα στο σπίτι? Κοίτα, γιατί με τα παιδιά ήταν λίγο ζώρικο γιατί έχουν πολλή ενέργεια, οπότε μέσα σε ένα σπίτι λίγο φρικάρουνε. Είχαμε και τα μαθήματα online και τα λοιπά, οπότε αυτό όλο είναι μια δυσκολία φέτος για πολλούς γονείς όπως και για μένα. Αλλά απ' την άλλη είχαμε πολύ καιρό μαζί, δεθήκαμε πολύ, κάναμε πράγματα, σκεφτήκαμε δημιουργικά πράγματα ή τρόπους να εκτονώσουν και την ενέργεια και να περάσει ο χρόνος. Οπότε όλο αυτό τελικά νομίζω σε απολογισμό βγήκε μια χαρά. Θοδωρή μου, σε ποιες ηλικίες είναι τα παιδιά? Είναι 6 και 12. Α, ωραίες ηλικίες έχετε. Μια χαρά. Πολύ ωραία. Έτσι, φορτσάτη. Φουλ ενέργεια. Σου κάνουν κριτική τα παιδιά σου? Ναι, σε γενικές γραμμές κάνουν. Νομίζω ότι και τα παιδιά κάνουν και πολύ γόνιμη και έτσι, επικοδομητική κριτική, γιατί είναι πολύ ειλικρινείς πάντα. Και καλό είναι να τους ακούμε, αλλά και εμένα μου κάνουν πολύ συχνά. Και αυστηρή κριτική. Ναι, ναι. Πάντα αυστηρή. Να σου πω, σε έχουμε δει σε πάρα πολλές φωτογραφίες και με το σκύλο. Έτσι, με το σκύλο σου, που έχετε ένα ιδιαίτερο δέσιμο από ό,τι καταλαβαίνω. Όπως όλοι βεβαίως με το σκύλο μας έχουμε έτσι. Αλλά τον βλέπουμε πολύ συχνά σε φωτογραφίες. Εντάξει, ναι, είναι η απόλυτη παρέα μου και εντάξει, είναι καταπληκτικό σκυλάκι. Και όντως και με αυτόν δεθήκαμε πάρα πολύ, γιατί δεν είχε τύχει να είμαστε συνέχεια μαζί τόσες πολλές ώρες. Οπότε ήταν και λόγω καραντίνας που δεν έβλεπα άλλο κόσμο τις μέρες δηλαδή που λείπαν και τα παιδιά, ήταν η μόνη μου παρέα. Ναι. Οπότε κανονικά διαλόγους, τα λέγαμε, τα συζητούσαμε, το ρωτούσαμε, απαντούσε, όλα καλά. Α, σου απαντούσε κιόλας. Εκεί δεν πήρες τηλέφωνο κανέναν, γιατί λέει ότι μιλάμε σε όλα, αλλά άμα μας απαντήσουν, πάρετε τηλέφωνο. Υπάρχει πρόβλημα, λένε. Χαρτολογώντας το λέω, αλλά εντάξει, ναι. Είναι πολύ. Και τώρα είναι ακριβώς το δοκιμάτι. Τι ωραία, τι ωραία. Είναι πραγματικά υπέροχη αυτή η σχέση. Θοδωρή μου, πρόλαβες? Όχι, σίγουρα θα πρόλαβες, ενώ σε ό,τι είχε να κάνει με το χρόνο. Αν όμως το έχεις κάνει αυτό, ένα απολογισμό για τη δική σου πορεία, για τη δική σου ζωή, για τα επαγγελματικά σου, για όλα. Αυτό το διάστημα νομίζω πως ο περισσότερος κόσμος είχε το χρόνο να σκεφτεί, να αναλογιστεί, να βάλει πράγματα σε τάξη. Εσύ τι έχεις κάνει από όλα αυτά? Κοίταξε, εμένα νομίζω ότι όλο αυτό με κλώνησε λίγο σε σχέση με τις προτεραιότητες που ενδεχομένως βάζουμε ή το ότι είναι ίσως σημαντικό. Νομίζω καταλάβαμε ότι τίποτα δεν είναι απολύτως δεδομένο, είτε αυτό λέγεται υγεία, είτε λέγεται επαγγελματική επιτυχία, είτε λέγεται οικονομικά, είτε λέγεται η σχέση με τους ανθρώπους. Οπότε όλα πρέπει να τα εκτιμήσουμε διαφορετικά. Ότι η προτεραιότητα νομίζω είναι πάνω απ' όλα να είμαστε καλά, να είναι καλά οι άνθρωποι που αγαπάμε και να κοιτάμε ίσως λίγο πιο ουσιαστικά πράγματα και όχι τόσο επιφανειακά ή να χανόμαστε σε έναν αγώνα δρόμου σε σχέση με την επιτυχία ή με τον υλισμό που μπορεί να μας κάνει να χάνουμε πράγματα που πραγματικά μετράνε. Ναι, ναι. Εσύ έπιασες τον εαυτό σου να χάνει πράγματα που πραγματικά μετράνε για σένα? Σίγουρα έχω μπει σε τέτοιες φάσεις στη ζωή μου αρκετές φορές. Και να μην βλέπω δηλαδή πράγματα και να μην προσωπώ τον εαυτό μου ή να μην δίνω χρόνο στην οικογένειά μου όσο θα έπρεπε τελικά ή όσο θα ήθελα. Όπως και σε άλλους, στους γονείς μου, σε φίλους, σε διασκέδαση. Οπότε εμένα με κλώνησε αρκετά σε αυτό το επίπεδο. Mm-hmm. Επίσης είδαμε ότι και η παγκόσμια οικονομία τελικά μπορεί μέσα σε 2 μήνες να καταρρεύσει. Έτσι απλά. Οπότε καλό είναι λίγο να το πάρουμε διαφορετικά, να το πάρουμε αλλιώς. Ναι, άρα όντως βγαίνοντας από αυτό, θα αλλάξεις κάποια πράγματα στην καθημερινότητά σου, σε αυτό που έλεγες, ειδικά στο πόσο χρόνο αφιερώνεις σε κάποιους ανθρώπους σημαντικούς για σένα? Σίγουρα θα προσπαθήσω, γιατί όπως φοβάμαι και τους υπόλοιπους, φοβάμαι και εμένα, γιατί οι άνθρωποι ξεχνάμε γρήγορα. Mm.
Εγώ έτσι κι άλλως είχα μπει σε αυτό το τύπο από τότε που έγινα πατέρας και σιγά σιγά όλο και περισσότερο πάω προς τα εκεί. Ίσως έχει να κάνει με το ότι μεγαλώνω. Οπότε νομίζω με αφορμή και όλο αυτό που συνέβη, σίγουρα έχω μπει περισσότερο σε αυτή τη διαδικασία και σε αυτή τη διάθεση. Είσαι καλός πατέρας και σε ρωτώ, γιατί νομίζω ότι ο καθένας μας κάνουμε έτσι πολύ σκληρή κριτική στον εαυτό μας για το αν είμαστε καλοί γονείς. Εσύ πόσο ευχαριστημένος είσαι από τον εαυτό σου με το πώς εσύ με τα παιδιά σου? Κοίταξε, σίγουρα δεν μπορώ να το απαντήσω εγώ. Κάνω βαθιά μέσα μας. Νομίζω ότι όλοι οι γονείς... Ξέρω ότι προσπαθώ όσο μπορώ περισσότερο, δίνω ό,τι μπορώ. Με ενδιαφέρει να βελτιώνομαι και προσπαθώ με τον τρόπο που μπορώ και με τα μέσα που μπορώ να έχω να βελτιωθώ, είτε αυτό σημαίνει διαβάζοντας, είτε σημαίνει ρωτώντας, είτε σημαίνει ακούγοντας τα παιδιά μου ή κάνοντας μια δεύτερη σκέψη για ό,τι έχει συμβεί. Θέλω σίγουρα να βλέπω τα παιδιά μου να χαμογελάνε, να μπορώ να τους δώσω ό,τι μπορώ καλύτερο. Θα κάνω λάθη, όπως κάνουν και οι δικοί μου γονείς, όπως θα κάνω και εγώ. Όλοι οι γονείς κάνουμε λάθη, καλός ή κακός. Το θέμα είναι να κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε και θεωρώ ότι το κάνουμε. Έχουν κάνει λάθη οι δικοί σου γονείς που δύσκολα τους τα συγχωρούσε σαν παιδί? Κοίταξε, σαν παιδί σίγουρα όλοι έχουμε κρατήσει τους γονείς μας κακία ή θυμό ή παράπονα πολλά για διάφορα θέματα. Μεγαλώνοντας και ιδίως από τη στιγμή που κάνεις παιδιά, καταλαβαίνεις σε πάρα πολλά πράγματα ότι είχαν δίκιο. Καταλαβαίνεις ότι δεν μπορούσαν να κάνουν κάτι διαφορετικό και εκεί βλέπεις και το δικό τους ποσοστό προσπάθειας και ότι τελικά αυτό μπορούσαν να κάνουν. Ναι. Ξέρεις, νομίζω ότι αυτό που είπες, ότι όσο μεγαλώνουμε, αντιλαμβανόμαστε και τα λάθη και τα πάθη και δεν έχουμε τόσες απαιτήσεις να μας έδιναν λογαριασμό για τη ζωή τους γενικότερα. Δηλαδή, τα βλέπεις πολύ διαφορετικά τα πράγματα όσο μεγαλώνουμε. Είναι γεγονός, είναι γεγονός. Θοδωρή μου, θα είσαι και... Ναι. Όχι, όσο μπορούμε να το δούμε νωρίτερα, να μην χάσουμε χρόνο. Σίγουρα. Θα είσαι και στην διαδικτυακή συναυλία έτσι μαζί με την Ευρυδίκη και με πάρα πολλούς άλλους αγαπημένους καλλιτέχνες για τον Πασικάφ. Και έχεις ανταποκριθεί άμεσα στο κάλεσμα αυτό. Για μένα ήταν έτσι και τιμή και χαρά όταν με πήρε η Ευρυδίκη και μου έκανε αυτό το κάλεσμα. Καταρχήν γιατί την εκτιμώ και πολύ προσωπικά και ανθρώπινα. Οπότε έτσι θα το έκανα για την Ευρυδίκη. Πόσο μάλιστα όταν είδα ότι είναι πολύ όμορφο αυτό που διοργανώνει, το σκοπός που πλαισιώνει όλη αυτή τη δράση. Και για μένα ήταν πολύ εύκολο, πολύ ευχάριστο και τιμητικό. Και χαίρομαι πάρα πολύ και ευχαριστώ και για την πρόσκληση. Και θα έχουμε και εμείς την ευκαιρία να το δούμε μέσα από την σελίδα του Αλφα στο Facebook, έτσι θα σας παρακολουθήσουμε. Σάββατο λοιπόν στις 7 η ώρα το απόγευμα, έτσι που ξεκινάτε. Θοδωρή μου, το τελευταίο σου τραγούδι, πες μας λίγο για αυτό το κομμάτι. Λοιπόν, το τελευταίο μας τραγούδι, «Αχ να σε ξέχναγα», κυκλοφόρησε ουσιαστικά εν μέσω αυτής της κατάστασης, μετά από πολλή σκέψη αν έπρεπε να βγει ή όχι. Είναι ένα τραγούδι έτσι αρκετά εσωτερικό, ίσως λίγο διαφορετικό από ό,τι έχετε συνηθίσει από το σωγράμμα. Όχι τόσο δυναμικό, ίσως λίγο πιο να φλερτάρει με διαφορετικούς ήχους, πιο ελληνικούς, ίσως και πιο λαϊκούς, όπως και η ορχήστρωσή του. Για μας είναι πολύ αγαπημένο και το πιστέψαμε πάρα πολύ. Με ένα καταπληκτικό βίντεο κλιπ που έκανε ο Γιάννης Παπαδάκος και τον ευχαριστούμε, που θεωρώ ότι αγγίζει επίσης πολύ όμορφα αυτό το θέμα. Μέχρι στιγμής το έχουν αγκαλιάσει πολύ όμορφα το κοινό μας και τους ευχαριστώ πολύ και στην Κύπρο πάρα πολύ που έχω μεγάλο fan club. Ναι. Ευχαριστώ. Έχεις. Και ανυπομονούμε πάρα πάρα πολύ, Θεού θέλοντος και κορονοϊού επιτρέποντος, να βρεθούμε και από κοντά να το τραγουδήσουμε παρέα σε κάποια συναυλία ή με κάποιο τρόπο να μπορέσουμε να το ακούσουμε παρέα και να το ευχαριστηθούμε. Και μακάρι να γίνει πολύ σύντομα αυτό. Θέλω να σε ρωτήσω, Θοδωρή μου, γιατί ακούγοντας αυτό το τραγούδι, αναπόφευκτα το συνδέουμε με τη δική σου προσωπική ζωή. Δεν ξέρω αν η χρονική στιγμή ενδεχομένως που βγήκε το τραγούδι, γιατί πριν από λίγο καιρό είχατε το χωρισμό με τη Σύση, που εννοείται ότι είχε συζητηθεί, είχε γίνει πολύ γνωστός. Αλλά ακούγοντας αυτό το κομμάτι από έναν καλλιτέχνη ο οποίος πρόσφατα έχει βιώσει ένα χωρισμό, άθελά σου και μόνο το συνδέεις, νομίζω, έτσι δεν είναι? Δεν έχεις ακούσει αυτά τα σχόλια και εσύ από τον κόσμο? Ναι, αρκετοί με έχουν ρωτήσει. Κοίταξε, εγώ πάντα γράφω βιωματικά, αυτό είναι γεγονός. Απλά από εκεί πέρα, ένα βίωμα γίνεται τραγούδι όταν μεγεθυνθεί. Οπότε το συνέστημα μιας στιγμής, αν το μεγεθύνεις αρκετά,
μπορεί να γίνει ένα τραγούδι. Οπότε με αυτό το πρίσμα μπορείτε να το ερμηνεύσετε όπως θέλετε. Ναι, εντάξει. Θέλω να σε ρωτήσω και κάτι προσωπικό, έτσι σαν γονιός. Αν δυσκολευτήκατε σε αυτή τη φάση της ζωής σας, δεν θα επεκταθώ στο χωρισμό γιατί είναι και κάτι πολύ προσωπικό. Αν δυσκολευτήκατε σε αυτή τη φάση με τα παιδιά, το πώς θα πείτε και πώς θα μεταφέρετε κάποια πράγματα. Κοίταξε, αυτό θεωρώ ότι είναι και από τα πιο δύσκολα κομμάτια στη διαδικασία. Αλλά ουσιαστικά σκεφτόμασταν ότι και ο λόγος που φτάσαμε εδώ στο να πάρουμε αυτή την απόφαση ήταν πάλι τα παιδιά. Γιατί στα παιδιά δεν είναι άσχημο μόνο να χωρίσουν οι γονείς τους, μπορεί να είναι άσχημα ενδεχομένως να μην είναι ευτυχισμένοι καλά μαζί. Οπότε προσπαθώντας να ζυγιάσουμε όλες αυτές τις αποφάσεις, καταλήξαμε σε αυτό το αποτέλεσμα και μετά προσπαθήσαμε να τους δώσουμε να καταλάβουν γιατί γίνεται αυτό. Το ότι στην ουσία δεν χάνουν τους γονείς τους ούτε την οικογένειά τους. Απλά η μαμά και ο μπαμπάς έχουν κάποιους προσωπικούς χωριστούς δρόμους, χωρίς να επηρεάζει την ουσία αυτού που θα λαμβάνουν τα παιδιά από εμάς. Ναι, γιατί σας έχουμε δει σε στιγμές μετά να μοιράζεστε στιγμές διάφορες μαζί, σαν οικογένεια, έτσι, όλοι μαζί. Η οικογένεια είναι ένα ιερό πράγμα, είναι πάνω από όλα. Με μια σωστή οριοθέτηση πάντα όλο αυτό μπορεί να υπάρχει και να δώσει και στα παιδιά αλλά και στους γονείς αυτό που πρέπει να παίρνουν από την οικογένεια. Ναι, ναι. Θοδωρή μου, πριν από περίπου 1,5 χρόνο είχαμε βρεθεί και σε είχα ρωτήσει αν έχεις πλάνα ή σκέψεις στη θέση του παρουσιαστή κάποιας εκπομπής και μου είπες ότι συζητούσες κάποια πράγματα. Έχεις καταλήξει? Κοίταξε, όχι, έχουμε κάνει όντως κάποιες συζητήσεις για διάφορα project. Επειδή δεν είναι και η βασική μου δουλειά, πάντα πρέπει αυτό όλο να είναι πολύ βολικό και χρονικά και σαν concept ή σαν αντικείμενο τέλος πάντων. Ακόμα και τώρα υπάρχουν κάποιες κουβέντες που κάνουμε. Βέβαια τώρα με όλο αυτό που έγινε, όλα έχουν λίγο παγώσει, έχουν μουδιάσει και πάνε για μετά. Είναι κάτι που πάντα υπάρχει στην άκρη του μυαλού μου, με ενδιαφέρει και θεωρώ όταν είναι την κατάλληλη στιγμή ότι θα πραγματοποιηθεί κιόλας. Και η θέση του κριτή σε κάποιο reality? Ιδανικά αν είναι μουσικό. Δηλαδή θα ήθελα να είναι μουσικό, κάτι στο οποίο μπορώ να έχω άποψη, να είναι κάτι που ξέρω, έχω εμπειρία και μπορώ να προσφέρω. Γιατί κατά τα άλλα αρχίζει και γίνεται λίγο περίεργο αν δεν είναι ακριβώς το αντικείμενό σου ή έχει σφαιρική γνώση πάνω σε αυτό. Θοδωρή μου, σε έχει δυσκολέψει αυτός ο χώρος της τηλεόρασης? Η φύση αυτού του χώρου, το πώς λειτουργούν τα πράγματα σε ό,τι έχει να κάνει με τις ανθρώπινες συμπεριφορές πάντα? Δεν θα έλεγα πως με ζόρισε τόσο πολύ. Δεν ξέρω αν ήμουν τυχερός γιατί είχα πολύ καλή ομάδα συνεργατών και συντελεστών ή έτυχε ή ενδεχομένως αν και η μουσική το έχει αυτό, οπότε μου φαίνεται οικείο, γνώριμο και έχω μάθει να το αντιμετωπίζω. Εντάξει, είναι και πολύ διαφορετικός ο τρόπος που μπήκες εσύ. Εσύ μπήκες σαν Θοδωρής Μαραντίνης, δεν μπήκες να δουλέψεις δηλαδή στην τηλεόραση, ενώ δεν έχει... Δεν ξεκίνησες σαν δημοσιογράφος να περάσεις όλα αυτά τα στάδια. Μπήκε σαν όνομα στην τηλεόραση ότι... Ήταν μια συγκεκριμένη ιδιότητα που είχα ήδη μια πορεία και μια εμπειρία πάνω σε αυτό. Οπότε ενδεχομένως όντως και αυτό να βοήθησε πολύ. Σίγουρα, σίγουρα. Πολύ ωραία. Θέλω να του κάνω ακόμη μια ερώτηση, γιατί την ακούω έτσι πάρα πολύ συχνά. Θοδωρή μου, μαζί με τους Ονειράμα θα πηγαίνατε Eurovision? Eurovision, κοίταξε, μας έχουν προτείνει 2 ή 3 φορές να πάμε Eurovision. Δεν είναι καλή στιγμή τότε, γι' αυτό και δεν πήγαμε. Δεν είναι κάτι που απορρίπτω ποτέ. Γενικά δεν είμαι άνθρωπος των άκρων να πω ποτέ, πάντα και τέτοια. Όλα είναι λίγο σχετικά με τη στιγμή, το χρόνο. Αν είχαμε κάποιο καλό τραγούδι που το πιστεύαμε, δεν είναι κάτι που απορρίπτω. Οπότε είμαι ανοιχτός και θεωρώ ότι κάποια στιγμή μπορεί και να γίνει. Θοδωρή μου, πες μας ένα ελάττωμά σου. Ένα ελάττωμά μου. Υπερβολικά τελειομανής. Και όταν θυμώνω πολύ, χάνω τον έλεγχο. Αλήθεια? Ναι, ναι. Και δεν στο είχαμε αυτό. Δηλαδή, βλέποντάς, δεν λες ότι κάνεις εκρήξεις θυμού. Κάνω. Κάνεις, Και ένα πλεονέκτημα που θεωρείς εσύ ότι είναι καλό στοιχείο αυτό που έχω. Αν μου πεις ένα μυστικό και θέλεις να μείνει μυστικό, θα μείνει μαζί. Δεν πρόκειται να θέλω. Καλό αυτό. Μια χαρά. Πολύ σημαντικό χαρακτηριστικό στους ανθρώπους αυτό. Εγώ έτσι πιστεύω. Ναι. Θοδωρή μου, τι είναι αυτό που θέλεις να μάθεις στα αγόρια σου, έτσι προσωπικά εσύ σαν άντρας, σαν πατέρας? Όλοι νομίζω ότι κάποια στιγμή λέμε ότι θέλω αυτό να το μεταφέρω στα παιδιά μου, να τους το μάθω με κάποιον τρόπο. Ναι, θέλω να μάθουν όσο μπορούν να αγαπάνε τον εαυτό τους, να είναι εντάξει με τον εαυτό τους, είτε αυτό αφορά τη ψυχή τους, είτε αφορά το σώμα τους, είτε αφορά
οτιδήποτε γύρω τους, να είναι εντάξει με αυτό, πολύ συμπληρωμένοι, να μοιράζονται την αγάπη γύρω τους, την καλοσύνη, να σέβονται τον συνάνθρωπό τους πάρα πολύ και να βασίζονται στις δυνάμεις τους και να πατάνε γερά στα πόδια τους. Άμα τα καταφέρεις και τα μάθουν όλα αυτά, δεν έχεις να φοβηθείς τίποτα. Είναι πολύ βασικά και πολύ ωραία, όντως. Θοδωρή μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ανυπομονώ να τα πούμε και από κοντά κάποια στιγμή, έτσι όπως είπες και εσύ, κορονοϊού, επιτρέποντας μετά από το Θεού θέλοντος φυσικά. Ελπίζω και το εύχομαι και εγώ πολύ. Σε ευχαριστούμε πολύ. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια. Φιλιά σε όλη την Κύπρο. Την αγαπώ. Φιλιά πολλά, Θοδωρή μου. Να είσαι καλά. Σε ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια να έχεις. Πολύ ωραία μας τα είπε ο Θοδωρής. Πολύ ωραία και εύκολα.